Χαίρετε κυρίε και κύριοι, και σήμερα είχαμε έτσι μεγάλε θερμοκρασιακέ διαφορέ μεταξύ βορρά και νότου. Στο νότο πιάσαμε και 16 άρια, στο βορρά και κυρίω στα ορεινά η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε του 2 με 4 βαθμού κελαισίου μεταξύ 500 και 600 μέτρων. Αυξημένη ήταν επίση η σχετική υγρασία. Λιγότερε οι ομίχλε σήμερα από ό,τι τι προηγούμενε ημέρε. Γενικά πάντω ο άστατο καιρό θα διατηρηθεί και το επόμενο 24ωρο, όπω βλέπετε χαρακτηριστικά και στην φωτογραφία δίπλα μου, θα έχουμε βροχέ οι οποίε δεν θα επηρεάσουν όλη την χώρα, οι οποίε θα δυναμώσουν όμω από το βράδυ, γενικά τη Παρασκευή και μετέπειτα. Δείτε τώρα τι θέλω να σα πω. Εδώ α, είμαστε, θα σταματήσω λίγο στι μεταμεσονύχτιε ώρε τη Παρασκευή και βλέπετε σύννεφα με κάποιε μπλε αποχρώσει εδώ. Οι βροχέ τη Δυτική Ελλάδα θα περπατήσουν τι επόμενε ώρε ανατολικότερα, περνώντα από την κεντροβόρεια Πελοπόννησο, τη Στερεά Αττική, θα φτάσουν στην Θεσσαλία και προς πρωινέ ώρε θα επηρεάσουν και τη Δυτική και κατά τόπου και την Κεντρική Μακεδονία και αρκετέ περιοχέ τη Ανατολική, γενικά νησιωτική χώρα και κυρίω στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου. Από το βράδυ τη Παρασκευή, δείτε νέε βροχέ θα έρθουν από τα Δυτικά, οι οποίε μέχρι και το βράδυ τη Παρασκευή θα επεκταθούν Ανατολικότερα και θα χιονίσει αρκετά σε αρκετέ ορεινέ περιοχέ. Για να τα πάρουμε τα πράγματα ένα με τη σειρά όμω. Να επαναλάβω. Οι βροχέ τη Δυτική Ελλάδα και όποιε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε θα περπατήσουν ανατολικότερα τι αμέσω επόμενε ώρε και θα βρεθούν μέχρι και το ξημέρωμα να επηρεάζουν τα ανατολικά ή πρωτικά τη Δυτική κατά τόπου στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτή η κάρτα ισχύει από τι πρωινέ μέχρι και τι μεσηβρινέ ώρε. Και έτσι, οι πρωινέ προμεσηβρινέ και πρώτε μεσηβρινέ ώρε θα κυρίσουν με συννεφιά και τοπικέ βροχέ στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίω στα νότια τμήματά τη, Θεσσαλία, Βορειοανατολική Στερέα, Έβια και Σποράδε. Πιο τοπικέ θα είναι οι βροχέ στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ακόμα πιο τοπικέ οι βροχέ με τη μορφή στροφή ασθενού μπόρα στα νότια εντολικά και με μεγάλα ανοίγματα εδώ στον καιρό. Μεγάλα τα ανοίγματα στον καιρό σε κυκλάδε και Κρήτη ήδη από το πρωί με διαστήματα αρκετά ηλιοφάνεια. Ενώ συννεφιά θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα αρκετά πυκνή. Στα δυτικά, αν και θα υπάρξουν κάποια ανοίγματα στον καιρό τη πρωινέ που ώρε, δεν αποκλείεται να εγκλωθούν κάποιε τοπικέ βροχέ ή και σποραδικέ κατηγύρε ήδη από την αρχή τη ημέρα. Όμω. Όσο θα βαδίζουμε προ το απόγευμα βράδυ, θα επιδεινωθεί ο καιρό στην Δυτική Ελλάδα. Οι βροχέ και οι καταιγίδε θα γίνουν περισσότερε και κατά τόπου έντονε. Και μέχρι αργά τη νύχτα θα περπατήσουν αυτά τα φαινόμενα ανατολικότερα, επηρεάζοντα το σύνολο σχεδόν του υπηρετικού κορμού από την Πελοπόννησο μέχρι και την Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική. Εδώ βέβαια τα φαινόμενα θα είναι πιο τοπικά και ασθενή ακόμα μέχρι και αργά τη νύχτα. Αλλά στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε βροχέ, ασθενού και μέτριε ένταση και λίγο πιο δυνατέ και καταιγίδε, βλέπετε, στα δυτικά αλλά και σε περιοχέ τι περισσότερε τη Πελοπορ θα αρχίσει να χιονίζει από το βράδυ αργά και μετέπειτα. Βλέπετε ενδεικτικά τα υψόμετρα πάνω από τα 900 μέτρα εδώ στην Δυτική Μακεδονία και πάνω από τα 1200 1300 μέτρα στι νοτιότερε, κεντρικέ και νότιε ορεινέ υπηρετικέ περιοχέ. Τοπικά φαινόμενα με τη μορφή βροχή θα έχουμε και στην Θράκη, κυρίω στα βόρεια τμήματά τη και α, με τη μορφή χιονιού πάνω από τα 700 και περίπου μέτρα από αργά το βράδυ επίση και μετέπειτα. Ενώ και στη Δυτική Κρήτη και στα γενικά στα τμήματα του νησιού δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιε μπόρε ή και τοπικέ κατοικίδε όσο θα βαδίζουμε προ τι βραδινέ και νυχτερινέ ώρε όπω και στα βορειότερα τμήματα των κυκλάδων. Πιο ανατολικά και νοτιοανατολικά, ο καιρό θα παραμείνει καλύτερο, με λίγα σύννεφα τοπικά αυξημένα στι νοτιοανατολικέ νησιωτικέ περιοχέ. Οι άνεμοι σχεδόν παντού θα πνέουν νοτιοανατολικοί, πιο ενισχυμένοι στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ, 5 με 6 μποφόρ στα νότια νησιωτικά τμήματα. Βόρεια-αντολική άνεμη θα επικρατήσουν στο Θρακικό από τι ποράδε και βορεια γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Πολύ εξασθενημένη θα είναι οι άνεμοι, στα 12, ένωση, τουλάχιστον μέχρι και αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρί το πρωί, στον ΣΥΝ 1 με ΣΥΝ 8, στι ορεινέ και βόρειε περιοχέ αντίστοιχα, τι υπηρετικέ τη χώρα μα, γύρω στου 9 με 13 βαθμού Κελσίου υδράγειο στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσα στη νύχτα και νωρί το πρωί τη Παρασκευή, ενώ το μεσημέρι. Και πάλι πολύ μαλακό στενό καιρό στα νότια με 17 κατά τόπου, στην υπόλοιπη χώρα κάθε χιλιόμετρο βορειότερα θα είναι αρκετά ψυχρό με 7 άρια, 11 το πολύ στι βορειότερε περιοχέ τη Ελλάδα. Στην Αττική. Τι βραδινέ νυχτερινέ ώρε θα έχουμε ένα πέρασμα, τι επόμενε ώρε δηλαδή, από κάποιε τοπικέ βροχέ. Αλλά η ημέρα από το πρωί, η Παρασκευή, θα ξεκινήσει αρκετά καλά, θα έλεγα, με αρκετά διαστήματα με ηλιοφάνεια. Κάποιε ομίχλε δεν αποκλείονται στι παράκτιε περιοχέ νωρί το πρωί που σχετικά γρήγορα θα διαλυθούν. Όμω, όσο θα βαδίζουμε προ το απόγευμα, κυρίω προ το βράδυ, η συννεφιά θα ξαναπυκνώσει και αναμένεται από το βράδυ να δώσει μπόρε, βροχέ και καταιγίδε. Η άνεμη νοτιοανατολική στα 3 με 4 μποφόρ μέσα στην ημέρα και η θερμοκρασία γύρω στου 15 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι. Στο Λεκανοπέδιο, στην Θεσσαλονίκη. Και γενικά στην ευρύτερη περιοχή τη Κυριακή Μακεδονία. Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με βροχέ κατά διαστήματα, κυρίω στα πιο δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα τη περιφέρεια. Μικρότερη είναι η πιθανότητα να φτάσουν οι βροχέ στα βορειότερα τμήματα και τα ανατολικά τη περιφέρεια, δηλαδή στο Κυλκή και στο Νομοσερών. Αλλά υπάρχει είναι η πιθανότητα και εκεί να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Τώρα, όσο θα βαδίζουμε όμω προ το μεσημέρι και αργότερα, τα φαινόμενα θα σταματήσουν στι περισσότερε περιοχέ τη Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Θα διατηρηθούν όμω με πιο τοπικό χαρακτήρα στην Πέλα Πιερία και η Μαθία και εδώ στα ορεινά προ το βράδυ, πάνω από 900 μέτρα, θα ξεκινήσουν κάποιε χιονοπτώσει. Η άνεμη βόρεια-ανατολική στην Χαλκιδική στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία του μεσημέρι στην πόλη γύρω στου 10 βαθμού Κελσίου. Πάμε στο Σάββατο. Σα είπα και τι προηγούμενε ημέρε. Αναμένεται μια περαιτέρω επιδείνωση του κύρου προ το χειμωνιάτικο σε αρκετέ περιοχέ, κυρίω τη κεντρική και τη βόρεια χώρα. Στα δυτικά θα ξεκινήσουμε με τοπικέ βροχέ, οι οποίε με το μεσημέρι θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε ένα πέρασμα από μπόρε, βροχέ και καταιγίδε τοπικά ισχυρέ. Ακολουθήστε τα μπλε χρώματα εκεί όπου είναι αυτά. Στιάστε στην περιοχή σα. Είναι εύκολο μέσα από τα δελτία κ. Τισερτ να καταλάβετε αν η περιοχή σα θα επηρεαστεί από κάποια φαινόμενα α, ή όχι. Και βλέπετε λοιπόν ότι θα έχουμε και μπόρε και βροχέ και καταιγίδε το Σάββατο σε αυτέ τι περιοχέ όπου καλύπτει αυτή η μπλε απρόχρωση έντονη. Ενώ στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική και την στην βόρεια Ελλάδα. Θα κρυώσει ο καιρό και θα αρχίσει να χιονίζει ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα. Κυρίω εδώ φαίνονται στα κεντροβορειοδυτικά περισσότερε χιονοπτώσει, ακόμα και πάνω από τα 500 με 800 μέτρα. Και στην ορεινή χαλκιδική αναμένονται χιονοπτώσει κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, ακόμα και πάνω από τα 500 με 600 μέτρα, λίγο πιο χαμηλά στα βόρεια ανατολικά. Τώρα, Όσο θα βαδίζουμε προ το τέλο του Σαββάτου, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. σω εξασθενήσουν λίγο τα φαινόμενα, μάλλον θα εξασθενήσουν προ το βράδυ στι βορειότερε και κεντρικέ περιοχέ οι όποιε γενοπτώσει, Ενώ θα διατηρηθούν οι βροχέ και καταιγίδε στο Αιγαίο, θα έχουμε πολύ δυνατό βορειά στα βορειότερα τμήματα του Αιγαίου, στα 8 με 9 μποφόρ. Και στα δυτικά θα στραφεί ο άνεμο σε βόρεια ανατολικό στα 5 με 6 μποφόρ. Εδώ τώρα στι κυκλάδε και νοτιότερα, γενικά ο νοτιά θα κρατήσει μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Το λέω αυτό γιατί εδώ θα παραμείνει παρόλε τι βροχέ ο Πολύ πιο μαλακό από ό,τι στην υπόλοιπη βόρεια χώρα. Θα έχουμε μεγάλε θερμοκρασιακέ διαφορέ το Σάββατο μεταξύ Βορρά και Νότου. Πάμε στην Κυριακή. Θα δείτε ότι αρχικά στα ανατολικά και τα νότια θα έχουμε κάποιε βροχέ με τη μορφή μπόραση και τοπικέ καταιγίδε, κυρίω στην Βόρεια Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά προ το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, αρκετή συννεφιά, μουντό σκηνικό, χειμωνιάτικο, αρκετά τσουχτερό το κρύο και κάποιε τοπικέ χιονοπτώσει θα σημειώνονται στην υπηρετική χώρα, ακόμα και πάνω από τα 200 περίπου μέτρα, κυρίω στην κεντρική Μακεδονία και σε περιοχέ με πολύ χαμηλά υψόμετρα, στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, ίσω και στα υπόλοιπα βόρεια τμήματα. Τοπικέ όμω θα είναι οι οι γίνουν λίγο περισσότερε, κυρίω από αργά το απόγευμα προ το βράδυ τη Κυριακή εδώ στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι την Κυριακή θα πνέουν γενικά παντού στα ανατολικά τμήματα, τα νησιωτικά από βόρειε διευθύνσει, στα 7 με 8 μποφόρ και θα είναι πολύ ψυχροί οι βορειάδε. Ενώ στα δυτικά, οι βορειοανατολικοί άνεμοι, μόνο τοπικά εδώ στην περιοχή του Πατραϊκού και στα κεντρικά τμήματα του Ιουνίου, θα αγγίζουν τα 5 κατά τόπου και τα 6 μποφόρ, 4 με 5 μποφόρ και στο υπόλοιπο Ιόνιο. Βλέπετε λοιπόν τι λευκέ αποχρώσει εδώ στην βόρεια βορειοδυτική γενικά χώρα και φαίνεται ότι θα έχουμε και συνέχεια με αυτέ τι χιονοπτώσει, οι οποίε τη Δευτέρα δείχνουν να κατεβαίνουν και ακόμη πιο χαμηλά. Στην κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να χιονίσει πρόσκαιρα και σε παιδινά τμήματα, κυρίω στα πιο δυτικά τμήματα τη περιφέρεια τη κεντρική Μακεδονία. Και βλέπετε λοιπόν λευκέ αποχρώσει εδώ στα κεντρικά και τα βόρεια, τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι δεν αποκλείεται τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα και λίγο πιο χαμηλά. Αλλά όσο θα βαδίζουμε προ το μεσημέρι και αργότερα, γενικά θα αρχίσει να μαλακώνει κάπω ο καιρό και τα όποια χιόνια θα μετατρέπονται σε χιονόνερα και γενικά οι όποιε χιονοπτώσει θα μετατοπίζονται ανατολικότερα και θα εντοπίζονται μέχρι το βράδυ στι πιο βορειοανατολικέ περιοχέ τη χώρα. Κάποιε βροχέ, μουντό το σκηνικό στην Δυτική Ελλάδα μετά το μεσημέρι, καλύτερο ο καιρό στα νότιο-ανατολικά τμήματα την Δευτέρα. Τώρα οι άνεμοι τη Δευτέρα θα πέσουν σημαντικά μόνο στα νότιο-ανατολικά, θα αγγίζουν τα 5 με 6 μποφόρ και θα στραφούν σε νοτιάδε στη Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι. Την Τρίτη Αρκετά μου το σκηνικό και σχετικά κρύο στα βυτικά και στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα θα έχουμε κάποιε τοπικέ βροχέ, συνεφιά στην υπόλοιπη χώρα, με πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα και κάποιε τοπικέ χιονοπτώσει πιο ψηλά την Τρίτη από ότι την Δευτέρα στι ορεινότερε περιοχέ τη Βόρεια Ελλάδα και οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεφεύγουν πάνω από τα 4 με 5 μποφόρ. Να δούμε από ψηλά την όλη εξέλιξη ακόμα μία φορά και πανευρωπαϊκά. Βλέπετε, εμεί θα είμαστε σε μια φάση χειμωνιάτικη εδώ στα ανατολικά-νοτιοτολικά τμήματα τη Ευρώπη το Παρασκευό και κυρίω το Σαββατοκύριακο. Το κύριο και τη Δευτέρα μέχρι και την Τρίτη. Παρατηρείτε και τι όποιε χιονοπτώσει εδώ και την Δευτέρα στη Βόρεια Ελλάδα και στα υπόλοιπα Νότια Βαλκάνη. Ο καιρό όμω από την Τρίτη θα αρχίσει να μαλακώνει. Θα είναι συνεφιασμένο, θα έχουμε συνεφιέ από την Τρίτη και μετέπειτα μέχρι και τα τέλη τη επόμενη εβδομάδα με κάποιε βροχέ. Αλλά επαναλαμβάνω, ο καιρό θα γίνεται πιο μαλακό από την Τετάρτη σταδιακά και από τα Βυθικά προ τα Ανατολικά. À, το κύμα αυτό κρύου που βλέπετε εδώ με τι μπλε αποχρώσει θα είναι χαρακτηριστικό για το Σάββατο, την Κυριακή και την Δευτέρα, μέχρι και την Τρίτη στην Βόρεια Ελλάδα. Βλέπετε κίτρινε και πάλι αποχρώσει μα έρχονται από την επόμενη εβδομάδα και κυρίω από την Τετάρτη και μετέπειτα ο καιρό θα μαλακώσει αρκετά στι περισσότερε περιοχέ. σω στην Βόρεια Ελλάδα παραμείνει λίγο περισσότερο το κρύο. Τώρα να δούμε και τι θερμοκρασίε καλύτερα. Βλέπετε το Σάββατο αυτές είναι οι μέγιστες τιμές, οι μέγιστες, το πολύ εξάρια στην Αβόρα Ελλάδα κατά τόπους. Η θερμοκρασία μπορεί να μην ξεπεράσει τους 3 με 4 βαθμούς Κελσίου, όπως και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας. Στο νότο θα έχουμε και πάλι πιο μαλακό καιρό. Μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου θα πέσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή ένα κρύο θα το έχει σχεδόν παντού και κυρίω στα υπηρετικά κεντρικά και τα βόρεια και στο βόρειο Αιγαίο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ο βορειά πολύ δυνατός, θα είναι πολύ ψυχρό. Τη Δευτέρα το κρύο ίσω γίνει ακόμα λίγο πιο εδώ Περιοχές της Μακεδονία, κατά τόπους στη Θεσσαλία και στην Θράκη. Στην Ανώτη Ελλάδα θα μαλακώσει όμω λίγο καιρό. Και την Τρίτη, από την Τρίτη, θα αρχίσει να μαλακώνει καιρό από τα νότια προ τα βόρεια. Και αύριο λοιπόν περισσότερε λεπτομέρειε. Είναι στο Λικαλά βράδυ.